Βρισκόμαστε ακριβώς στο επίκεντρο μιας πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης, όπου νομίζω ότι όλος ο κόσμος, αλλά και η Ελλάδα, βλέπει ότι δεν θα εκβιαστεί ο ελληνικός λαός. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Το Δούνου του παραμένει αγκάθι στη συμφωνία, στη διαπραγμάτευση. Το Δούνου του βγήκε από το μανίκι τελευταία στιγμή, όπως είδατε, ακριβώς γιατί έχει και τη δυνατότητα, με την έννοια ότι αυτό δεν λογοδοτεί ούτε σε κράτη ούτε σε κυβερνήσεις. Αλλά βεβαίως δεν πιστεύουμε ότι είναι μια κίνηση αποκλειστική του Δούνου του. Νομίζω ότι συμβάλλει και σε άλλες απόψεις. Αλλά δεν νομίζουμε ότι σε τελευταία ανάλυση, αν υπάρξει βούληση συμφωνίας και το Δούνου του, θα πιστεί. Είμαι αμφίθυμη, απεσιόδοξη για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, δεν το περίμενα. Τίθεται θέμα ακόμα και ηθικής για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά αισιόδοξη γιατί στο τέλος κανείς δεν θα πάει σε αχαρτογράφητα νερά, όπως λένε οι ίδιοι. Και αφού αν δεν υπάρξει συμφωνία, πού βαδίζουμε, πού πηγαίνουμε? Βαδίζουμε με τη σιγουριά που ένας λαός πρέπει να έχει στα χέρια του το μέλλον του. Με αυτή τη σιγουριά βαδίζουμε και με μεγάλη αισιοδοξία ότι θα το έχει. Να είστε καλά, καλημέρα.